σε ένα από τα κορυφαία νοσοκομεία της χώρας, χθες έτρεχαν να βρουν παιδοψυχίατρο που δεν είχε εφημερία και νοσηλευτές που είχαν μετακινηθεί σε άλλες κλινικές, προκειμένου να αντιμετωπίσουν ένα έκτακτο περιστατικό. Έλαβα ένα εντέλεσε από τη διοίκηση του Παγνή για νοσηλεία στην παιδοψυχιατρική κλινική, η οποία εκείνη τη μέρα, χθες δηλαδή, βέβαια ήταν κλειστή, όπως σας είπα ήδη, και υπήρχε εφημερεύοντας γιατρός. Χθες ουσιαστικά μια κλειστή κλινική άνοιξε επειγόντως με νοσηλευτές που ψάχνανε να βρει υπηρεσία να καλύψει τις βάρδιες και το απόγευμα και τη νύχτα, και ταυτόχρονα την ίδια ώρα με μια κλινική που δεν εφημέρευε κανένας γιατρός σύμφωνα με το πρόγραμμα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Δεν είναι τραγελαφικά, είναι επικίνδυνα. Ένα 16χρονο αποκρίθηκε ότι έπρεπε να νοσηλευτεί στην κλινική που όμως από το περασμένο Σάββατο μετά την παρέτηση του ενός από τους δύο παιδοψυχιάτρους που είχαν απομείνει ήταν σε αναστολή λειτουργίας. Η νοσοκομιακή νοσηλεία της παιδοψυχιατρικής κλινικής είναι σε αναστολή και γι' αυτό είναι ενήμεροι όλοι, και οι διοικήσεις και το Υπουργείο και όλοι. Η κλινική άνοιξε με εντέλεσθε του διοικητή και τη διευθύντρια μέχρι και αυτή την ώρα να έχει μεν το εντέλεσθε, αλλά να μην έχει τον τρόπο να καλύψει τις ανάγκες, αφού ο ένας και μοναδικός γιατρός, όχι μόνο βιολογικά, αλλά και νομικά, δεν μπορεί να κάνει πάνω από έναν αριθμό εφημεριών, καθώς τίθενται ζητήματα που άπτονται με την ποιότητα των υπηρεσιών και για τον ασθενή. Μια λύση η οποία ναι, μπορεί για μια μέρα, δεν ξέρω, να κάπως να διασφάλισε σε έναν βαθμό την υγεία του παιδιού, αλλά προφανώς όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν είναι λύση. Και αυτό ήταν κάτι που το είχαμε πει πάρα πολλές φορές. Εγώ απίθυνα γραπτά και προφορικά ερώτημα να μου προσδιορίσουν ποιος γιατρός θα εφημερεύει σε καθημερινή βάση, βέβαια, γιατί όπως καταλαβαίνετε όταν νοσηλεύεται ένα παιδί πρέπει να υπάρχει 24ωρη κάλυψη από ειδικευμένο παιδοψυχίατρο, ξαναλέω. Οπότε αυτά τα ερωτήματά μου έχουν μείνει ακόμη αναπάντητα. Η κατάσταση όπως περιγράφεται δεν έχει προηγούμενο, με τη διευθύντρια να εξηγεί ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες η κλινική να μην είναι εφικτό να είναι ανοιχτή, την ώρα που επίσης η πιθανότητα τα παιδιά αντί για παιδοψυχίατροι να τα βλέπουν ψυχίατροι δεν καλύπτεται από την νομοθεσία, αλλά και από την ανάγκη για ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες. Ήταν ένα πρόβλημα το οποίο θα έπρεπε να έχει λυθεί αρκετά χρόνια τώρα. Δηλαδή υπάρχουν ευθύνες αυτή τη στιγμή, γιατί έχει φτάσει αυτή τη στιγμή εδώ η παιδοψυχιατρική κλινική. Τώρα έσκασε το πρόβλημα. Το παιδί βρίσκεται στην παιδοψυχιατρική κλινική. Εγώ ζήτησα από τον ένα απομείναντα γιατρό μας εδώ να εφημερεύσει χθες κανονικά. Ήταν εδώ, παρόλο που ξαναλέω δεν ήταν στο εφημεριακό πρόγραμμα, αλλάξαμε τις εφημερίες. Του ζήτησα να παραμείνει. Και μέχρι να έχω κάποια επίσημη απάντηση, θα πρέπει να εφημερεύει καθημερινά. Και επειδή είναι παράνομο να εφημερεύει κανείς συνεχόμενες μέρες, έχω κάνει και τις αντίστοιχες ενημερώσεις, προβεί τις αντίστοιχες ενέργειες, προκειμένου να προφυλάξω και το ιατρικό προσωπικό. Να τρέξουν άμεσα προκηρύξεις για παιδοψυχίατρους και όχι μόνο στο Παγνή, και μάλιστα με τα κίνητρα που έχουν δοθεί στους αναισθησιολόγους, φαντάζει ως η μοναδική λύση. Με την πραγματικότητα πάντως να δείχνει ότι και μια τέτοια λογική έχει ήδη καθυστερήσει δραματικά. Θα μπορούσε η Κρήτη να είναι παραμεθόριος περιοχή, ούτως ώστε οι παιδοψυχίατροι που έρχονται εδώ να έχουν διάφορα κίνητρα να έρθουν. Ή θα μπορούσε να δοθούν οικονομικά κίνητρα, όπως εδόθησαν στους αναισθησιολόγους. Η πρότασή μας ήταν όχι μόνο να προκηρυχθούν οι θέσεις στο Παγνή, αλλά γενικότερα πρέπει να ενισχυθεί η παιδική ψυχική υγεία στην Κρήτη. Για παράδειγμα, ολόκληρος ο νομός Χανίων δεν έχει κανένα παιδοψυχίατρο στο ΕΣΥ. Αυτή τη στιγμή όλη η Κρήτη εξυπηρετείται από 3 άτομα. Στη βάση της ανάγκης να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, ο κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης πρότεινε να προωθηθεί άμεσα προκήρυξη για αναπληρωτή καθηγητή παιδοψυχιατρικής, που θα μπορούσε και ως διευθυντής να καλύψει τμήμα εφημεριών, ενώ όπως δήλωσε στην Κρήτη TV, από το Πανεπιστήμιο θα μπορούσε να ζητηθεί το επόμενο διάστημα μία ακόμη θέση. Σίγουρα δεν είναι μία λύση που είναι άμεση, από το Σεπτέμβριο θα έρθει. Είμαστε στη διάθεση του Υπουργείου, ό,τι λύση, εν πάση περιπτώσει, ζητώντας τη βοήθειά μας, να είμαστε αρρωγοί. Άργησε το Υπουργείο να καταλάβει ότι και το Πανεπιστήμιο μπορεί να βοηθήσει.